Στη συμπαράστασή τους στο δράμα των προσφύγων έχουν εκφράσει κατά καιρούς όλοι οι Έλληνες, όλοι μας. Ωστόσο, σήμερα στη Λάρισα έγινε κάτι ξεχωριστό. Στον ποδοσφαιρικό αγώνα της τοπικής ομάδας με τον Αχαρναϊκό, ο οποίος έγινε λίγο πριν το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής, ήταν συγκινητική η αντίδραση των παικτών. Όταν ο διαιτητής σφύριξε την έναρξη του αγώνα, όλοι οι ποδοσφαιριστές κάθισαν στον αγωνιστικό χώρο για να εκφράσουν με τον τρόπο αυτό τη διαμαρτυρία τους για τους αθώους που χάνονται κάθε μέρα στο Αιγαίο. Η απόφαση για την κίνηση, για την πρωτοβουλία, ελήφθη από τη διοίκηση της Λάρισας, αλλά βέβαια την ακολούθησαν όλοι οι ποδοσφαιριστές, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξουν την αλληλεγγύη τους στα μικρά παιδιά, στις οικογένειες των προσφύγων που πέθαναν, προσπαθώντας σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή. Δείτε τώρα αυτό, κυρίες και κύριοι. Μία κίνηση που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα και είναι άξια συγχαρητήριων. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγη ώρα στο παιχνίδι ΑΕΛ Αχαρναϊκός για τη Football League την εξής εικόνα. Οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν συνεννοηθεί να πραγματοποιήσουν καθιστική διαμαρτυρία για τα μικρά προσφυγόπουλα που χάνονται καθημερινά στο Αιγαίο. Βλέπουμε εδώ. Στην προσπάθειά τους να έρθουν στην Ευρώπη για ένα καλύτερο μέλλον. Με το σφύριγμα λοιπόν της έναρξης του αγώνα από τον διαιτητή, 22 ποδοσφαιριστές, όπως βλέπετε στα πλάνα, κάθισαν στο χορτάρι για τα πρώτα 2,5 λεπτά της αναμέτρησης και καταχειροκροτήθηκαν όπως ακούμε από τον κόσμο που βρισκόταν στις κερκίδες του γηπέδου της Λάρισας, στέλνοντας έτσι το δικό τους μήνυμα, όλο το γήπεδο μαζί, για αυτό το ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Παντελή Καψή, καλησπέρα. Ναι. Μια πολύ συγκινητική εικόνα. Πολύ συγκινητική εικόνα. Δυστυχώς αναντίστοιχη με το τι στην πραγματικότητα συμβαίνει στην Ευρώπη. Ναι. Εν τω μεταξύ, ποδοσφαιριστές πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΛ Αχαρναϊκού της Football League, θέλοντας να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για το προσφυγικό ζήτημα. Συμβολική κίνηση από τους ποδοσφαιριστές της Λάρισας και του Αχαρναϊκού, μετά το αρχικό σφύριγμα στο ΑΕΛ FC Arena, κάθισαν στο χορτάρι για 2 λεπτά, διαμαρτυρώμενοι με αυτόν τον τρόπο για τα θύματα των προσφύγων στο Αιγαίο.